Θετικά βλέπουν τις εξαγγελίες για το πρόβλημα της στέγης οι μεσίτες, καθώς πολλές από τις εξαγγελίες είναι στη θετική κατεύθυνση και η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση των πολλών προβλημάτων για τη στέγαση χιλιάδων πολιτών που ζουν κυριολεκτικά σε αδιέξοδο, αφού και σπίτια δεν υπάρχουν και τα ενοίκια τους είναι πανάκριβα. Ο πρόεδρος των Μεσητών Ιωαννίνων, Θεόδωρος Μπάσιος, στον απόϊχο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη διάρκεια της ΔΕΔ, έκανε λόγο για θετικά μέτρα και για ικανοποίηση στον κλάδο τους. Αν και αναμένουν να δουν πότε θα ξεκινήσουν να γίνονται πράξη όσα εξαγγέλθηκαν. Ιδιαίτερα θετική για τους μεσίτες είναι, σύμφωνα με τον κύριο Μπάσιο, και η ανακοίνωση ότι εξασφαλίστηκαν 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για δάνεια ύψος 20.000 με μηδενικό επιτόκιο, με στόχο και μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Την ίδια ώρα, δεκάδες διαμερίσματα είναι αδιάθετα στα Γιάννενα και αυτό προβληματίζει. Ο πρόεδρος των Μεσητών ανέφερε ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν έβρισκαν ούτε για δείγμα διαμέρισμα και φέτος πολλά είναι τα ανίκια στα διαμερίσματα, τα οποία θα παραμείνουν ενδεχομένως έτσι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο παίζει η ΕΒΕ, καθώς μεγάλος αριθμός παιδιών έμειναν εκτός των ελληνικών πανεπιστημίων. Θεωρούμε ότι κάθε τι που ακούγεται είναι προς θετική κατεύθυνση. Απλά πρέπει να δοθούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες έτσι ώστε τα προγράμματα να είναι ρεαλιστικά για την αγορά. Ακούσαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 εξαγγέλθηκε, το οποίο δυστυχώς ακούσαμε ότι θα ενεργοποιηθεί από το δεύτερο εξάμεινο του 2025, εάν είναι το δεύτερο εξάμεινο του 2025. Αυτό είναι αρνητικό γιατί δημιουργεί μια στάση αναμονής στην αγορά. Βέβαια, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, ελπίζουμε, να ακουστεί η αγορά, να ακουστούν οι λεπτομέρειες, να εισαχθούν στο πρόγραμμα για να γίνει ρεαλιστικό και να διευρυνθούν τα κριτήρια έτσι ώστε να εισαχθεί ο περισσότερος κόσμος στο πρόγραμμα. Η νέα εξαγγελία που ακούσαμε και ήταν έκπληξη για μας ήταν το άτοκο δάνειο των 20.000 ευρώ για επιδότηση για την ανακαίνιση των παλαιών κατοικιών. Ένα θετικό πρόγραμμα. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Επίσης, θετικό ακόμα είναι ότι ανοίγουν τα παλιά ακίνητα, τα κλειστά ακίνητα, και με φοροαπαλλαγή σε 3 χρόνια, για 3 χρόνια, τα ακίνητα που ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν κλειστά. Θα δοθούν ακίνητα στην αγορά, ίσως να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την ακρίβεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος πάντως, που ιδιοκτήτες, πολλοί ιδιοκτήτες φαίνονται να μην τους νοιάζει αν το ακίνητό τους είναι αδιάθετο, χωρίς να μισθώνεται. Και μιλάω και για την περιοχή μας εδώ πέρα, γιατί μας λέγατε προηγουμένως ότι είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε τόσα ακίνητα τα οποία δεν έχουν φύγει, είναι ανίκιαστα. Ναι, δυστυχώς είναι μερικοί που όντως δεν τους νοιάζει, ίσως έχουν πολλά ακίνητα και ανεβαίνει η φορολογία τους έτσι ώστε να είναι ασύμφορο να μισθωθούν. Και βλέπουμε, ναι, φέτος βλέπουμε και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα τέτοια περίοδο. Παλαιότερα δεν βρίσκαμε ούτε υπόγεια γκαρσονιέρα και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα και ο κόσμος παραπονιέται. Αυτό το βλέπουμε. Βέβαια, άλλοι λόγοι, περισσότεροι λόγοι φύστανται για αυτό το πράγμα, όπως η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα έχουμε πει, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, η ακρίβεια. Αργότερα το βλέπουμε και στο πέρας του χρόνου, ίσως και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επιδράσουν σε αυτό και να δούμε την πόλη μας ότι να μένουν τα σπίτια τους ξενίκιαστα από φοιτητές, να μειώνονται φοιτητές στην πόλη μας. Πάντως, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση, και σε αυτό ο Πρωθυπουργός έδωσε κίνητρα προκειμένου να μετατραπούν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια. Μπορεί να λύσει το πρόβλημα μια τέτοια προοπτική? Ναι, θα μπορούσε να λυθεί. Είδαμε ότι ίσως να μπει ένας κόφτης στα βραχυχρόνια ακίνητα, στα ακίνητα που μπαίνουν στη βραχυχρόνια μίσθωση, ο οποίος κόφτης θα μετράει εάν τα βραχυχρόνια στο πλήθος τους είναι περισσότερα από τα μακροχρόνια, τότε θα υπάρχει ένα πάγωμα στις νέες άδειες για τα βραχυχρόνια ακίνητα, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ίσως αυτό επιδράσει θετικά. Βέβαια, δεν είναι και τόσο σωστό αν με ρωτήσετε, γιατί ίσως ο κόσμος, κάποιος κόσμος έχει επενδύσει αυτή τη στιγμή να φτιάξει κάποια ακίνητα
τα έχει ανακαινήσει, έχει ρίξει αρκετά χρήματα για να μπει σε αυτό το κομμάτι και με αυτό το πρόγραμμα τον κόβει η κυβέρνηση και βρεθεί σε μια κατάσταση προεκπλήξεως.